Συνέντευξη εφόλης της ύλης παραχώρησε στην εφημερίδα Ναυτεμπορική ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Αναφερόμενος στην επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας, ο Υπουργός εξήγησε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει την τουρκική προκλητικότητα με σθένος και ψυχραιμία και πως είναι προετοιμασμένη να προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα. «Δεν τίθεται σε συζήτηση η εδαφική κυριαρχία μας. Είμαστε σε επαγρύπνηση, είμαστε προετοιμασμένοι. Είναι αυτονόητο ότι προστατεύουμε με όλους τους ενδεδειγμένους τρόπους τα εθνικά συμφέροντα στη βάση πάντα του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Έχουμε ενισχύσει τη χώρα γεωπολιτικά μέσω διμερών συμφωνιών, καθώς και μιας εκστρατείας ενημέρωσης διεθνώς, η οποία ήδη αποδίδει, όπως φαίνεται και από την καθαρή στάση έναντι της τουρκικής προκλητικότητας, που τηρούν όλο ένα και περισσότεροι εταίροι και σύμμαχοί μας». Όπως προανήγγειλε άλλωστε ο Πρωθυπουργός, το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας θα τεθεί στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα, είπε μεταξύ άλλων ο ΙΠΕΞ. Ερωτηθείς αν η χειραψία και η σύντομη κοινωνικού χαρακτήρα συνομιλία του με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλού Τσαβούσογλου στα πλαίσια του Φόρουμ των Πρεσπών και η συζήτηση Παναγιωτόπουλου Ακάρ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ σηματοδοτούν αποκλιμάκωση των εντάσεων, ο Νίκος Δένδιας ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα κάνει πίσω στα εθνικά της συμφέροντα. Να επαναλάβω ότι δεν είναι επιλογή της ελληνικής πλευράς η διακοπή των διάβλων και το ότι συνομιλούμε δεν σημαίνει ότι κάνουμε εκπτώσεις στις πάγιες θέσεις μας για τα εθνικά συμφέροντα, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Σε ερώτηση του δημοσιογράφου για το αν είναι ευχαριστημένος με τη στάση των συμμάχων της χώρας απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, ο Νίκος Δένδιας απάντησε. Η πρόσφατη δημοσίευση από το Υπουργείο Εξωτερικών 16 χαρτών που αποκαλύπτουν το εύρος των τουρκικών διεκδικήσεων και βλέψεων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από το 1973 μέχρι σήμερα, αποτελεί ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα αυτών των προσπαθειών. Όπως επίσης και η επιστολή της μόνιμου αντιπροσώπου της Ελλάδας στον ΟΗΕ προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, στην οποία τεκμηριώνεται το αβάσιμο και ανυπόστατο των τουρκικών αιτιάσεων σχετικά με τη δίθεν υποχρέωση αποστρατικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Όσον αφορά τη στάση των εταίρων και συμμάχων μας, είναι γεγονός ότι ορισμένες δημόσιες τοποθετήσεις δεν μας ικανοποιούν. Ωστόσο, οι συνεχείς επαφές μας, η εντατική προσπάθεια διεθνοποίησης του ζητήματος από την πλευρά μας, αλλά και η καλλιέργεια σχέσεων σε προσωπικό επίπεδο με τους ομολόγους μου από άλλα κράτη, έχουν ήδη αρχίσει να αποφέρουν απτά αποτελέσματα σε επίπεδο αλλαγής στάσης. Η διεθνής κοινή γνώμη γνωρίζει σήμερα ποιος προκαλεί στην περιοχή. Αυτό κατέστη εφικτό, αφενός χάρη στη στοχευμένη προβολή των ελληνικών θέσεων, αφετέρου χάρη στη γενικότερη πολιτική αξιοπιστίας που ακολουθεί η Ελλάδα σε όλα τα διεθνή ζητήματα, είπε σε σημεία της συνέντευξης του ο Υπουργός Εξωτερικών. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.